Γεια σας και καλώς ήρθατε στην πρώτη μου απόπειρα στο YouTube. Εύχομαι να είναι πετυχημένη. Είμαι η Βιολέτα, είμαι 23 χρονών, είμαι μαμά ενός μικρού Γιαννάκου 20 μηνών και ζω στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αλλά είμαι ερωτική μετανάστρια, δεν είμαι από εδώ, είμαι από την Κάλυμνο. Πιστεύω να την έχετε ακουστά. Είναι στο Δωδεκάνησα, είναι το νησί των Φουγκαράδων, είναι το πιο όμορφο νησί, τι θα έλεγα. Αλλά δεν ζω στην Κάλυμνο, ζω εδώ, στο Ηράκλειο, δεν πεθαίνω, αλλά καλά είναι. Εργάζομαι εποχιακά, αυτή τη στιγμή δηλαδή είμαι μαμά, σύζυγος στο σπίτι. Το καλοκαίρι πάλι θα ξεκινήσω δουλειά σε μια μεγάλη εταιρεία SPA, την Αιγαίο SPA, ως πολίτρια και αισθητικός που είμαι. Στο παρόν περιμένω να ξεκινήσει η σεζόν και προσέχω τον άντρα μου, το σπίτι μου, το λάμπι, το σκυλάκο μας και απλώς κάνω δουλειές όλη μέρα. Αυτό που με έκανε αρχικά να ασχοληθώ με το YouTube, βασικά να το πάρουμε από την αρχή. Συγχωρέστε με γιατί είμαι έξω από τα νερά μου αυτή τη στιγμή. Όταν ήμουν έγκυος, που ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν δούλευα, γιατί δουλεύω από πάρα πολύ μικρή, δεν θυμάμαι καν από πότε. Είχαμε οικογενειακό εστιατόριο, οπότε ήμουνα από πάντα μέσα στη δουλειά. Και έτσι ήταν η πρώτη φορά που δεν δούλευα, ήταν πολύ παράξενο, πληκτικό. Το είχα ανάγκη, δεν θα πω ψέματα. Αν και εγώ καιρός, εργασιομανής, έχουμε και εμείς ανάγκη από ένα break. Και ήμουνα πολύ μικρή, έψαχνα συνέχεια απαντήσεις για την εγκυμοσύνη, πώς αισθάνονται οι άλλες κοπέλες που είναι στην ίδια φάση με μένα, τι συμβαίνει μέσα μου, πόσο μεγάλο είναι το μωρό μέσα μου και πάει λέγοντας και έψαχνα στο YouTube και στο ίντερνετ κοπέλες και γενικά, παράδειγμα, ήμουν 20 εβδομάδων, κοιτούσα για την εγκυμοσύνη για 20 εβδομάδων και πάει λέγοντας και ανακάλυψα πολύ νωρίς σε όλο αυτό μία YouTuber, την Arin Williams, η οποία ήταν και αυτή στα πρώτα της βήματα τότε, ήταν έγκυος και έκανε, έτσι το ξεκίνησε, έκανε updates pregnancy updates anyway και την παρακολουθώ από τότε έως το σήμερα και παρακολουθώ και άλλες YouTubers και οι οποίες μου δημιούργησαν την ανάγκη αυτή να μπω και εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ένιωσα τεράστια, πώς να το πω, πάμε ξανά. Όταν ήμουν έγκυος και όταν γέννησα και γενικά στην αρχή όλου αυτού του ταξιδιού της μητρότητας, έπαθα μια καταθλιψούλα, έπαθα μια τελειομανία με το σπίτι και γενικά αυτή η τελειομανία δεν ήρθε σε σωστή στιγμή, γιατί όταν έχεις ένα μωρό, βασικά όταν κάνεις αμύτους όλη μέρα, όταν συζητείς με κάποιον υπέροχο άνθρωπο, αλλά όχι τόσο τελειομανή όσο εσύ στην καθαριότητα, το άκουσα αντίθετο, δεν το λέμε. Τέλος πάντων, μετά γεννήθηκε το παιδί, έκλαιγε όλη μέρα, δεν ήθελε να... και όλη νύχτα. Ήμουν κουρασμένη, δεν με άφηνε να κάνω τίποτα, δεν με άφηνε να φύγω από κοντά του. Όταν έφυγα από δίπλα του ξυπνούσε. Ήθελε συνεχώς να κάθομαι πάνω από την κούνια να τον κουνάω. Μα το έλεγα εγώ στον άντρα μου να πάρουμε ηλεκτρική. Όχι, δεν θέλει να μάθει το παιδί μου να κουνιέται. Καθόμουν εγώ όλη μέρα και τον κουνούσα. Anyway,
Και έτσι όλο αυτό μου έδινε κίνητρο. Το να βλέπω ότι άλλες κοπέλες σε ίδια φάση με μένα, αυτή ήταν και περισσότερο άγγιος από μένα, οπότε γέννησε πρώτη. Το να δω την διαδικασία, τη γέννα τέλος πάντων. Να δω το πώς περνούσε αυτή, πώς τα κατάφερνε, πώς είχε περισσότερη όρεξη από μένα, γιατί εγώ περνούσα την κατάθλιψή μου, αυτή ίσως ήταν περισσότερο όρημη από μένα, πιο μεγάλη, πιο συνειδητοποιημένη, περισσότερα χρήματα, εμείς είχαμε λίγο κάποια θέματα οικονομικά και ακόμα βέβαια. Πιο τακτοποιημένη με το σπιτάκι της, με το αυτοκινητάκι της και πάει λέγοντας κτλ. Βλέποντας όμως εγώ όλα αυτά, μου δινόταν ένα κίνητρο να συνεχίσω. Κάθε μέρα ξυπνούσα και είχα ένα κίνητρο. Έλεγα, άντε, αυτή πώς τα καταφέρνει. Και εγώ θα τα καταφέρω και εμένα το σπίτι μου θα είναι καθαρό και θα κάνω πράγματα για μένα και θα αποκτήσω όσα πρέπει να αποκτήσω, παρόλο που ήρθαν λίγο ανάποδα τα πράγματα. Πρώτα έρθει το παιδί και μετά όλα τα άλλα. Και όλα θα πάρουν το δρόμο τους και μπορώ. Όπως αυτή μπορεί και εγώ μπορώ, παράδειγμα. Όχι ότι μην το πάρετε αυτό στραβά ότι τη ζηλεύω, ίσα ίσα τη θαυμάζω. Γι' αυτό εμπνέομαι από αυτήν και παίρνω κίνητρο για να συνεχίσω. Μέρες ας πούμε που δεν είμαι καλά, δεν έχω όρεξη, δεν μπορώ να κάνω πάλι τα ίδια, δεν αντέχω άλλη γκρίνια και πάει λέγοντας. Έχω ένα κίνητρο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν έχετε υπάρξει αυτή τη φάση. Εύχομαι να μην είμαι παρεξηγήσιμη. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο κανάλι μου. Και θα τα λέμε συχνά, τουλάχιστον μέχρι να πιάσω δουλειά. Φιλάκια!